Μα τι γίνεται. Προδοσίες. Προδοσίες να δεις. Μια από τις πολλές γιατί ποια είναι. Βρισκόμαστε σε τραπέζι, σε γάμο ξέρω εγώ, σε εστιατόριο και ντρέπεται να κάνει ο άνθρωπος στο σταυρό του. Άλλη προδοσιά. Άλλη προδοσιά. Αστάρωτος μένει ο άνθρωπος. Από τον πολύ εγωισμό μην του πούνε «Α, είσαι πολύ καθυστερημένος. Σήμερα τι μιλάς για κλεισί και σταυρούς, αυτά είναι παλιά πράγματα. Σήμερα δεν χρειάζεται αυτά». Προδοσιά μεγάλη. Μας πούνε άλλοι ότι κάνουν το σταυρό μας. Και καλά, οι άλλοι τι είναι, αντίχριστοι είναι. Δεν είναι χριστιανοί άλλοι, δεν είναι χριστιανοί. Άλλοι χριστιανοί άλλοι, Να κάνουμε το σταυρό σου, γιατί είσαι χριστιανός εσύ. Αυτή είναι η ομολογία σου. Αύριο έχουμε το Αγίου Θεοφάνου στο ομολογητού. Ομολόγησε την πίστη δημοσίως. Είμαστε τρομεροί σήμερα εμείς. Τρομεροί είμαστε. Πώς να ευχαριστήσουμε από την άποψη μας σαρκικοί άνθρωποι. Πονάει το πόδι μας, γιατί. Πεθαίνει το παιδί μας, γιατί. Έρχεται η άλλη εδώ πέρα μητέρα, μου λέει, γιατί μου λέει να μου πάρει ο Θεός το παιδί μου, μου λέει. Μου λέει, πατέρας, δεν γίνει. Μου λέει, εσύ είναι οι πατεράδες, μου λέει. Να πάρω το παιδί μου και αφήσει με ένα μόνο πίσω. Λέω, δεν σε ρώτησε εσένα σε πάρει, λέω, να το πάρει. Σε ένα σε ρωτήσω να το πάρει, λέω. Δικό του δεν είναι. Δικό μου λέει το παιδί. Πάμε να συνοδείς μετά εσύ. Αν ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί είναι εδώ πέρα και γιατί ζει, είναι φυσικό να ακούσει πολλά. Είναι φυσικό να ακούσει πολλά. Αλλά συγγνώμη, με συγχωρείτε, πες μονότομα. Ορίστε. Κοιμηθήκατε από εκεί πέρα, εσύ. Τι είπες τώρα. Να το πω, να το πω. Εντάξει, να το πούμε, Αποστολή. Ορίστε, κάποιος πάνω σε αυτά να έχετε ερωτήσει και μετά να πω την Αποστολή την απάντηση. Ορίστε. Ακούω. Ποια νιστάζει να μας πει. Ορίστε. Νιστάξετε όλες. Ε, όλοι νιστάξετε. Ορίστε, ακούω. Λέει, πού είναι Σιμεών. Εδώ είναι Σιμεών. Δεν άκουσα απόψη τίποτα. Για να σε ακούσω. Δεν έχεις τίποτα να πεις. Κοίταξε να δεις, μη είσαι απεσιόδοξος. Δεν συμφωνάω. Άκουσε να δεις. Άμα αν έχεις διαβάσει λίγο το Ευαγγελίο θα ξεκουραστείς. Επήγε λέει ένας χρεοφελέτης ο οποίος χρεοζούσε μία τάλαντα. Και λέει, δες τον χειροπόδα στη φυλακή μέσα. Και αυτόν και τη γυναίκα και τα παιδάκια. Όλοι. Έχουν να ξεχρεώσει. Αυτός βλέπει ότι δεν βγαίνει ποτέ του. Έτσι. Τι να κάνει. Σκέφτηκε. Πέντε στα πόδια του Κυρίου του. Συγχώρεσέ μου, του λέει. Χρωστά. Κάνε μου σε υπομονή. Λίγο να το ξεχρεώσω. Δούλεψε του λέει, γυναίκα, έχω παιδάκια του λέει, θα δουλέψω, σιγά να το ξεχρεώσω. Και επειδή τον παρεκάλεσε, του έβησε όλο το χρέος. Πρόσεξε το καταλάβεις. Κάνε του λέει υπομονή, σιγά το ξεχρεώσω. Πρόσεξε. Θα δουλέψω το ξεχρεώσω. Και εσύ σιγά σιγά δούλευε. Πέρασε σήμερα από τον Σάββατο. Τι έκανε το Θεό. Δούλεψε και το Θεό. Να ξεχρεώσει. Σήμερα είναι Κυριακή. Δούλεψε το Θεό. Να ξεχρεώσει. Αυτό το σημερινό. Αν θα είσαι καλά αύριο Δευτέρα. Δούλεψε για το Θεό. Όχι για την κοιλιά σου μόνο. Για το Θεό. Δηλαδή, θα δουλέψει την υπηρεσία σου. Θα προσφέρει τη βοήθειά σου εκεί που είναι. Προσδόξαν Θεό όμως. Γιατί αν κάνεις το δικό σου την υπηρεσία σου, μπορεί με τα φαιτικά να τα έχεις καλά. Δεν τα έχεις καλά όμως. Θα τα κάνεις όλες τις ενέργειες, όλη σου κίνηση, τα πάντα προς δόξαν Θεού. Αν το κάνεις, εργάζεσαι στο Θεό. Δεν σε απαγορεύει να δουλέψεις ο Θεός.
Δουλέψει χθε. Δουλεύει σήμερα. Δουλεύεις. Θα δουλέψει, του λέει, και ξεχνάει ότι ξεχρεώσει, του λέει. Και επειδή, λογικότητα σκέφτηκε, του χάρισε όλο το χρέο. Και εμεί, μα πιάνει απαγοήτευση. Είναι πολύ αστείο πράγμα. Γιατί όπω και να είναι, δεν ξεχρεώνουμε ποτέ μα εμεί. Αλλά ελπίζομαι σε εκείνο. Θα δουλέψουμε όμω. Όχι τεμπελιέ. Τώρα από αύριο πρέπει να είναι νηστεία. Θα δουλέψουμε. Και όταν μάθει ότι δουλεύουμε, θα μας βοηθήσει. Θα μας χαρίσει. Έφτασε το Πάσχα. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Τι έκανες, δούλεψες. Βλέπεις. Καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη, καθαρά Δετάρτη, καθαρά Πέμπτη, καθαρά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τι έκανε. Τι έκανε. Μόνος το ξέρεις τι έκανες. Γράψε κάτω. Απολογισμός. Έσοδα έξοδα. Δεύτερη εβδομάδα. Τρίτη εβδομάδα. Φτάνει Μεγάλη Εβδομάδα. Τι έκανες. Δούλεψες. Εσύ ξέρεις τι έκανες. Αν δούλεψες, θα σε αφήσει το Πάσχα έξω. Σε πάρει μέσα. Δεν αφήνει ο Θεός έξω. Πατέρας είναι. Να δει όμως. Όχι λόγια και μόνο λόγια. Να δει πράξη. Στην πράξη είναι το Ευαγγελίο, όχι λόγια, θεωρία. Θεωρίες, σου πω ακόμα σε όλα πράγματα. Πράξη. Να σε δει ότι εργάζεσαι, να σταθείς στο χρέος. Όταν πας στο Πάσχα και χρωστάς μύρια, Θεέ μου, να τους, αυτός είναι. Τι λέει ο Δαβίδ, εμνίστην ότι χούς εσμέν. Με να θυμίθει ότι είμαι χώμα. Τι περιμένεις από μένα, με αυτό χώμα. Τι δεν σου κάνω εγώ με αυτό χώμα. Περιμένω να σε δω, λέει. Και όταν μας δει ότι προσπαθούμε αυτό που μπορούμε, θα μας έρθει το χρέος το Πάσχα. Έτσι, τι διαφορετικά, τι να κάνουμε έργα νόμου, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν σώζεται κανείς. Και ο προφήτης Ιωάννης, ο πρόδρομος, και ο προφήτης Ηλίας, και οι πάντες. Και ο Δαβίδ, όλοι στην κόλαση. Εξέργο νόμου. Δεν σώζεται άνθρωπο εξέργο νόμου. Δια της πίστεως και της επιπλαχνίας του Θεού. Τίποτα. Αλλά με καλές προϋποθέσεις όμως. Ποτέ να με σηκώνει απαγοήτευση. Ποτέ. Μα να πέσεις το χείρο σου του γκρεμού. Ποτέ. Μα να γκρεμίστηκες και να τσακίστηκες. Ποτέ. Ποτέ απελπισία, ποτέ απαγοήτευση. Επίρρεψε να επικύρει τη μεριμνά σου. Και αυτό σε διατρέψει. Ποτέ. Μα είναι πολύ αμαρτωλός. Όσο και αν θα είσαι, εδώ είναι. Αυτά που είπε. Τα που είπε ο ίδιος. Μύρια τάλαντα, έχεις τα οποία δίνει. Αξεχρέωτο χρέος. Και επειδή τον παρεκάλεσε, λέει, του χάρισε όλο το χρέος. Πάει πιο πέρα και βρίσκει το Γιάννη. Γιάννη, ξέρεις, με χρωστάς 100 δραχμές. Κατέβαινε. Λέει, Γιάννης, δεν έχω το να σε δώσω. Κατέβαινε, σου λέω, τώρα σου λέω. Με κάνει υπομονή να δουλέψω να σου δώσω. Τώρα, του λέει. Μα δεν μπορώ τώρα. Διατάζει, την βάζουμε στη φυλακή. Αν σε τέτοιο την πάρει, σημαίνει. Όπω εσύ αγύριψε, εσύ να κάνει υπομονή για να το ξεχρεώσει. Έτσι και στον άλλον. Εντάξει, σε χρωστάω, ρε παιδί μου. Κάνει υπομονή και γίνεται σε άνθρωπο, δεν είναι. Και αυτό λέει ότι αν δεν εκτιμάς τον άλλον όπως τον εαυτό σου, δεν μπορεί να προχωρήσει. Εσύ χρωστάς, εντάξει. Και σου λέει, εντάξει, το χρωστάω. Επίσκεψε, α, δεν θέλω τίποτα. Όχι υπέρ ημών και όχι αντί. Όχι. Δεν είναι καλά έτσι. Ο Θεός βλέπει και γράφει. Εν παντί ευχαριστείτε. Είναι μια γυναίκα και ένας άντρας. Ο άντρας πολύ καλός, αλλά δεν έχει πάει κοντά στην εκκλησία να εξομολογηθεί άνθρωπος να κάνει μια πιο σωστή ζωή. Η γυναίκα και πέρα γκουρ γκουρ γκουρ. Άντε βρε του λέει. Σιγά σιγά. Καμιά φορά πια άνθρωπος. Α, θα έρθω της λέει γιατί μου το είπες πολλές φορές και με κούραγε. Επήγε άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος ο καλός κολλάει. Κόλλησε και πέρα με τον ομολογητή του. Σε λίγο ξεμολογέθη. Αμέσως. Μια σωστή ζωή. Πολύ σωστή ζωή.
σε 3 χρόνια Σιμεών δίνει παράλυση. Δεν μπορώ να σηκωθεί από το κρεβάτι. Μα, ρε γυναίκα της λέει, δεν μπορώ να σηκωθώ. Τι έπαθες, του λέει. Παράλυπος. Τι να κάνει τώρα, παράλυπος. Τον είδε ο μελητής, του λέει, κυρία, και δημιουργεί το λειτουργείο. Τι ξέρω, του λέει. Αλλά ο Θεός ξέρει τι ότι κάνει. Άγιε θεαματίες που πληρώνω, του λέει. Και υποχρεώνει τη γυναίκα να δουλεύει τώρα, γιατί ποιος θα του ζήσει. Σουγκαρίζει σκάλες από τις περικατοικίες και παίρνει 5 δραχμές και βοηθάνε και 2,5 χρόνια παράγεται. Ούτε εγώγησε ο Δημήτρης Σιμεών, ούτε γυναίκα του. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε. Θεέ μου και τις αμαρτίες μας, καλά μας παραχωρείς. Μπορεί να με ξεκουραστεί ο Θεός, Σιμεών έτσι είμαστε. Μπορεί να με ξεκουραστεί ο Θεός. Όταν το παιδί του, ό,τι το επιτρέψει, λέει δόξα σε ο Θεός. Γιατί Θεέ μου, γιατί Θεέ μου, δεν πει γιατί Θεέ μου και η Θεέ μου. Ρωτάς τι χρωστάς. Εμείς δεν χρωστάμε ποτέ μας, όλοι άλλοι χρωστάνε. Και αυτό είμαστε έτσι που είμαστε και υποφέρομαι. Ποτέ μας να μην διαμαρτυρόμαστε γιατί ο Θεός ξέρει τι κάνει και ποτέ να μην απογοητευόμαστε. Όσο χαμηλά κι αν θα είμαστε, υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα στηρίζει το άνθρωπο στο Θεό. Θεέ μου, να, αυτός είναι. Είμαι τον συγχώρεσε. Όπως τον ληστεί, όπως τον τελώνει, όπως την πόνει, όπως τον άσου. Συγχώρεσε. Ελέησε, βοήθησε. Προλίγο στο απόδειπνο διαβάσαμε μια ευχή στο Χριστού μας την Ιησού Χριστέ. Λυκία τι που έλεγε. Εγώ σε κατέληψα, αλλά εσύ μην καταλείψεις, λέει. Έτσι φωνάζει η ευχή. Εγώ σε πρόβασα, μην προδίδεις. Εγώ, εσύ όμως μην με αφήσεις. Γιατί άμα με αφήσεις εσύ, παπά. Αν άνθρωπος έτσι προσπαθεί, δεν αθενεί ο Θεός. Δεν αθενεί ο Θεός. Να μην υποκρινόμαστε στο Θεό. Θέλει καρδιά καθαρή ο Θεός, δηλαδή ειλικρινή που λέμε. Θεέ μου, να, αυτός είναι δυστυχώς. Πάω στο πνευματικό και του λέω, εκείνο έκαμα και εκείνο έκαμα και το άλλο το έκαμα. Ζητάω συγχώρηση. Θέλει καθαρά πράγματα ο Θεός. Όχι, ξέρεις εγώ, μα, ναι, δεν φταίω όμως εγώ, με ευαλωνιάει. Δεν δέχεται τι είπαμε το Θεό. Δεν σε πίεσε ο άλλος να το κάνεις, μόνος του έκανες. Σου είπε ο Θεός. Ναι, μην το κάνεις εσύ. Να πεις ότι είμαι ένοχος γιατί εγώ συμφώνησα. Θέλει ειλικρινά πράγματα ο Θεός, καθαρά πράγματα. Εν παντή ευχαριστείτε. Σε όλα μας. Μα τη βδομάδα αυτή θα τα καταφέρω να τα βγάλω πέρα γιατί οικονομικά δυσκολευόμαστε. Δόξα σε ο Θεός. Να ρωτήσεις μήπως είχαμε σπατάλες και δεν τα βγάζεις πέρα. Δεν μπορεί να μου λες δεν τα βγάζω πέρα και παφ που πάω καπνίνω τέτοια την ημέρα. Όχι, δεν με δικαιολογείς τον εαυτό σου. Μα είναι αδυναμία να το κόψεις. Δεν δικαιολογείσαι. Όχι, δεν ξέρεις είναι αδυναμία και άμα είναι όλες αδυναμίες γιατί τότε τι γίνεται. Δεν σε φτάνε σε 7 μυστίες ένα. Αδυναμία το ένα, αδυναμία το άλλο και τι είναι. Αλλά καλό σκότεινο πραγμάτων είσαι στη δύσκολη οικονομική θέση. Εντάξει. Έχει ο Θεός. Κάνε προσευχή, παρακαλώ στη Θεέ μου, βοήθησε να εκεί πέρα βρίσκομαι. Πιστέψτε μου ότι ξέρετε πολλές ψυχές που έκαναν και έκαναν τον αγώνα τους. Μου λέγει μια από τις πολλές. Ένα δίνω, 10 μου δίνει ο Θεός. Τι ξέρω μου. Ένα δίνω, 10 μου δίνει ο Θεός. Έτσι τα πράγματα είναι. Με συγχωρέσετε πως σας άγγιξε απόψε. Να ακούσω και εσάς γιατί δεν κάνω λέω συνέχεια εγώ. Ορίστε. Για να ακούσω από τις γυναίκες στην πλευρά τι γίνεται. Μιστάξατε. Μιστάξατε. Αχ αυτός ο ύπνος. Γλυκός πήγαινε για ώρα Αρουχαλιά δεν ακούω απόψε όμως γιατί. Ορίστε. Για να ακούσω λοιπόν τι κάνω παράπονο, για να ακούσω. Ορίστε να ακούσω. Τι είπε δεν ακούω. Οι άντρες τι λένε. Αυτό που σας είπα για τον
Α, καλά, το πούμε. Ναι. Ναι. Ακούστε, δηλαδή, ο Αποστόλης μας με έκανε μια ύξη τώρα. Εντάξει, όλα αυτά, αλλά γιατί είμαι εδώ και τι πρέπει να κάνω που είμαι εδώ. Ποιος ο σκοπός μου είμαι εδώ πέρα και παραμένω αδιάστατο. Ή 10, 20, 30, 50, 70, δεν ξέρω, 80 χρόνια. Έτσι λέμε. Ποιος ο σκοπός μου. Ο σκοπός μας, Απόστολε, είναι να βρούμε τον Θεό. Να βρούμε τον. Αφού τον βρούμε, να το βάλουμε μέσα μας. Και αυτός να μένει μέσα μας. Και εμείς μαζί του. Όπως ένα καλό παιδί που είναι στον πατέρα του κοντά και μένει στο ίδιο το σπίτι μέσα και ζει μαζί του με τον πατέρα και με τη μητέρα και λένε οι γονείς και το παιδί κάνει υπακοή. Τρώνε, πίνουν μαζί, ζουν μαζί, όλα είναι κοινά. Όλα είναι δεμένα έτσι. Όπως οι παλιές οικογένειες. Να κάθονται κάτω στο σοφρά όλοι μαζί γύρω-γύρω και από μια λεκάνη εκεί να τρώνε φαΐ όλοι μαζί. Χαριτωμένη οικογένεια. Αυτός ο σύνδεσμος, αυτή η ένωση του Χριστού με τον άνθρωπο, τον Απόστολο, ξέρω, τον Κώστα, τον Παναγιώτη. Δέσιμο έτσι. Όχι γνώμες δικές μας στο Θεό. Ό,τι μας λέει Εκείνος. Ό,τι μας λέει Εκείνος. Όχι τα δικά μας. Και ξέρετε, σήμερα το Ευαγγέλιο το πρωί είπε, μην είστε, λέει, όπως υποκριτέ δολολάτρες σε λέει εθνικούς οι οποίοι με την πολυλογία τους νομίζουν ότι θα τον Θεό τον ευχαριστήσουν. Όχι. Εσείς να λέτε, λέει, Πάτερ ημών εν της ουρανής και υπόλοιπα. Αλλά αυτή η μικρή προσευχούλα έχει τέτοιο βάθος. Θα πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Πατέρα μου, λέει, ακούσε πατέρα μου πως το λέει, δικό σου πατέρα ο Θεός. Τελείως δικό σου. Πατέρας μου, τελείως δικός μου ο Θεός. Κανός άλλο. Πατέρας μου είναι. Και όπως στη Θεία Κοινωνία ο ίδιος ο Θεός καταδέχεται να κομματιαστεί από τον ιερέα κομμάτια, 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 κομμάτια. Δισεκατομμύρια κομμάτια. Κάθε Μαργαρίτη και ένα Θεό. Και τόση Μαργαρίτη πάλι ένα Θεό. Τον παίρνει εσύ, τον παίρνω εγώ, τον παίρνουν δισεκατομμύρια άνθρωποι και πάλι ο ίδιο είναι ένα Θεό. Τον παίρνουμε όλοι μα, τον παίρνει πατέρα εσύ, τον παίρνω πατέρα μου εγώ, τον παίρνει ο κόσμο ω πατέρα και πάλι ένα ο Θεό. Ο ίδιο ο Θεό. Αιγαία Τριάδα ένα. Ένα Θεό. Φωνάζει πατέρα μου εσύ, φωνάζει πατέρα μου εγώ, φωνάζει ο Παναγιώτη πατέρα μου, φωνάζει ο πατέρα μου. Όλοι μα το φωνάζουν πατέρα μα. Και εμείς είμαστε αδέρφια μεταξύ μας και αυτός είναι πατέρας. Πατέρας μου, πατέρι μου, πατέρα μου. Αν το πιάσεις αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν σου λείπει. Αν το πιάσεις, αν το εμπιστευτείς, όπως είχαν δοθεί οι πατέρες οι εκκλησίες μας, οι άγιοι της εκκλησίας, είχαν δοθεί στο Θεό. Δηλαδή, εδόθηκαν στο Θεό, όχι στα άλλα πράγματα. Όχι. Τα άλλα ήταν δευτερευούς σημασίες. Αν ήταν παντρεμένος στη γυναίκα του, αν έχει παιδάκια στα παιδιά του, δευτερευούς σημασίες. Τα πρόσεχε. Όπως ο Άγιος Παύλος, ο απλός. Άνθρωπος, γεωργός, γυναίκα, παιδάκια. Αλλά έτσι είναι το Θεό δεμένος, ε. Νόμος θεϊκός τελείωσε, νόμος. Δεν αλλάζει με κανέναν κόσμο. Μια μέρα Αποστόλη πήγε στο χωράφι να οργώσει. Μπορεί να έχει ακούσει ίσως ο άνθρωπος, αλλά δεν είδε με τα μάτια του όμως. Πήγε αλλά γύρισε γρήγορα. Τόσο γρήγορα που δεν περίμενε η γυναίκα του. Και την πιάνει με κάποιον άλλον. Και αμάρτημα. Άκουσε τώρα.
Λέει, καθίστε. Εγώ, βάσει του νόμου του Θεού, είμαι εντάξει. Και μπορώ να σε χωρίσω στις γυναίκες σένα και να λάβει αυτή την ευθύνη μαζί σου. Κάντε καλά εσείς, εγώ φεύγω, γεια σας. Ούτε ένα δεύτερο λόγο. Γιατί είσαι παλιό γυναίκα και θα σε σκοτώσω με το μαχαίρι. Αυτά είναι δικά μας, δικές μας ξυπνάδες και αμαρτίες. Γεια σας και εγώ φεύγω. Δεν είμαι υπεύθυνος στο Θεό. Πρόσεξε να δεις. Δεν έχω ενοχή στο Θεό. Ότι είμαι ένοχος γιατί φεύγω. Δεν είμαι υποτάχτης. Βάσει την νόμο του Ευαγγελίου, εσύ αμάρτησες και βάσει την νόμο της αμαρτίας σου, εσύ είσαι ένοχη και εγώ σε αφήνω. Γεια σου. Και έφυγε. Έφυγε και πήγε πού, στον Άγιο Αντώνη. 60 χρόνια άνθρωπος, Του λέει, θέλω να γίνω μοναχός, του λέει. Ο Αντώνης του λέει, πήγε, του λέει, ρε, αφή από εδώ πέρα που θα γίνει μοναχός τον καιρό, του λέει. Του λέει, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Έκλεισε την πόρτα ο Αντώνιος, 3 μέρες θα βγήκε έξω. Βγει απ' έξω ο Παύλος. Του λέει να πας κανένα κοινόβιο να ζεις, του λέει εδώ πέρα. Δεν μπορείς, του λέει, είναι δύσκολη η ζωή. Εγώ του λέει δεν φεύγω από εδώ πέρα, του λέει άμα δεν κάνεις μοναχό. Άλλες 3 μέρες. Το κουνάει ο Παύλος. Μυστικό θα παίξω, Βλέπω ότι έμεινε. Πού είναι τα χαλιάδρο. Του έδωσε και λοιπόν να φάει 3 παξιμαδάκια και έβαλε και να φάει και εκείνος μαζί του. Τρώει ο Αντώνιος ένα παξιμάδι, τρώει και ο Παύλος ένα παξιμάδι. Του λέει φάει τα, του λέει. Του λέει αν φας και εσύ, του λέει 3, φάγα και εγώ 3. Του λέει. Σε λίγο καιρό, παιδάκι μου, σε λίγο καιρό έκανε θαύματα ο Παύλος. Του λέει εντάξει, του λέει να σε κάνουμε καλή μακριά μια απόσταση άλφα και εκεί του λέει κάνει το εργοχειρό σου. Εντάξει. Πηγαίνουν οι γονείς τώρα ένα παιδί δαιμονισμένο. Και του λέει ο Αντώνιος να τον πάτε στον Παύλο, του λέει. Λοιπόν, πηγαίνουν στον Παύλο. Λέει, μας έστειλε ο Αντώνιος να το κάνεις καλό το παιδί μας. Λέει, γύρω το κάνει καλά εκείνος. Μας είπε ότι έχει δουλειά. Πάει λοιπόν εκείνος ο ίδιος. Του λέει, γιατί δεν κάνεις καλά εσύ το παιδί. Του λέει, πήγαινε, του λέει, και εγώ έχω δουλειά, του λέει. Εντάξει, έκανε υπακοή. Του λέει, διευχών του γιορτός μου Αντωνίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, να θεραπεύσεις το παιδί. Φούναζε ο διάολος. Δε φεύγω ρε από εδώ μέσα, του λέει. Μια κουβέντα πάω σου. Έχει πολλές πράγματα, πολλά πράγματα. Πολλές. Του λέει, δεν θέλεις από εδώ πέρα. Δεν φεύγω τώρα από εδώ μέσα. Καλό. Πήγε πάνω σε ένα βράχο, ζέστα στην Αίγυπτο, Πολύ ζέστα στην Αίγυπτο. Σε ένα βράχο πάνω, βγάζει το σκούφο του. Του λέει, Χριστέ μου, του λέει, θα πάθω ηλίαση αν το κάνεις καλά, του λέει. Λοιπόν, μόλις λέει, καλύτερα να πάθω ηλίαση παρά να μην έρθω και μέσα, ένας διάολος να φωνάζει 70 πήγες ύψος. Ούρλιαζε. Αχ, Παύλε, του λέει, με έκραψε με την απλότητά σου. Ένας διάολος έρχεται στον κάμπο, λέει. Και πίσω από την πλάτη του φωτιές έκαιγε. Η απλότητα του Παύλου. Και πήραν οι γονείς το παιδάκι και το πήραν σπίτι τους. Θεραπευμένο. Τι είδες εδώ, το δέσιμο του ανθρώπου στο Θεό. Τι με διδάσκει ο Θεός, αυτό, εκείνο, εκείνο. Μα τα παιδιά μου τα αφήσω, πατρεμένος ήταν άνθρωπος. Πατρεμένος ήταν. Αλλά ετηρούσε τον νόμο του Θεού. Παιδιά, παιδιά, γυναίκα, γυναίκα και ο Θεός, Θεός. Βάσει του νόμου του Ευαγγελίου έφυγε από την γυναίκα του. Γιατί ήταν, δεν ήταν ένοχος. Λοιπόν, ο κάθε ένας μας όπου είναι μπορεί να προκόψει. Όταν εγώ όμως είμαι πονηρός και είμαι στην υπηρεσία μου, κοιτάζω την βάλω λολούφα που λέμε και δεν θέλω να δουλέψω και θέλω να παίρνω μισθό μεγάλο και είμαι πονηρός, δεν με λέει ο Θεός. Εντάξει, παίρνω το μισθό μου. Να δουλέψω συνειδητά. Όχι να σκάσω που λέμε. Σαν άνθρωπος να δουλέψω, να μην κάνω πονηριές. Να ξεπετήσω τον ναό, να βοηθήσω τον ναό. Εντάξει. Βλέποντας ότι ξεπετώ τους ανθρώπους του Θεού. Και εσύ είσαι ένας υπηρέτης του Θεού που βοηθάς τον συνάδελφό σου, τον άνθρωπό σου, τον φίλο σου, γιατί έχει και τους ανάγκη. Και εσύ με το να εργάζεσαι θα πάρεις το μισθό σου. Όταν εργάζεσαι σωστά δεν απαγορεύεται. Όταν κάνεις όμως λούφες και όταν κάνεις παγαποτίες απαγορεύεται. Η πονηριά δεν θέλει ο Θεός. Πού είναι το κακό. Όταν σου έδωσε ο Θεός παιδάκι και προσφέρεσαι, Θεέ μου, να εγώ ποιος είμαι.
Βοήθησέ με, γιατί αυτά εδώ πέρα θα είναι και δυνάμεις. Και πνευματικές δυνάμεις και ηλικές δυνάμεις. Φτωχός είμαι τα λεπτά, δεν έχω. Θα τα ευλογήσει ο Θεός. Αλλά όταν εμπιστεύεται ο άνθρωπος στο Θεό, όχι ξέρεις, έλεγε κάτω τον Παναγόπουλο Μακαρίτης, ένας δε στην Αθήνα. Α, λέει, εμείς παίρνουμε τόσες χιλιάδες το μήνα. Εγώ θέλω τόσα. Η γυναίκα μου θέλει τόσα, το παιδί μου θέλει τόσα. Δεν μας φτάνουν για δεύτερο παιδί και κάνουμε ένα παιδάκι. Φτάνει μας. Εμείς κάνουμε ένα παιδάκι, μια χαρά είμαστε οικογένεια, χαρά στην οικογένεια. Τους γίνεται 12 ετών, λέει, και πεθαίνει ο Θεός. Να χτυπιούνται, να φωνάζουν, να ουρλιάζουν. Το πήγαν στον τάφο, να κάνουν άλλο παιδί τώρα. Δεν έχει άλλο παιδί. Βρε εσύ όταν κάσαι με το μολύβι κάτω και λες ότι εμένα δεν με φτάνουν 40.000, 50, 60, 70 το μήνα με δύο παιδιά. Πού να κάνω και τέτοιο παιδί. Θέλω 80. Δεν έχω 80, δεν κάνω άλλο παιδί. Καλά, δεν μου λες, ποιος ρυθμίζει την υγεία σου για να εργαστείς. Δεν τη ρυθμίζει ο Θεός. Ποιος ευλογεί το σπίτι σου, δεν το ευλογεί ο Θεός. Αφού ο Θεός είναι έξω από τη ζωή μας, Αποστόλη μου, δεν μπορούμε να προκόψουμε παιδάκι. Ο άνθρωπος να κάνει το Θεό πατέρα. Πατέρα μου. Πώς λες πολλές φορές, η μάνα μου. Αυτή είναι η μάνα μου, Η μάνα μου είναι αυτή. Άμα είναι μάνα σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα είναι ξένη, δεν έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Άμα την κάνει μάνα σου, δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Να εδώ πέρα που κάθεται η ψυχή. Νιστάζεις. Κοιμάσαι. Βασίλη, κοιμάσαι. Λιγάκι. Εκάθεται ένας παράδειγμα. Και έκλαιγε. Λέω, γιατί έκλαιγες παιδάκι. Μου λέει, ναι, μου λέει, παράδειγμα με, μην κλαίω, μου λέει. Καλά, λέω, γιατί να κλαίς, μου. Να που δεν μπορώ να περπατήσω και πού και. Λέω, οι άλλοι είναι παράδειγμα τελείως κάτω-κάτω. Λέω, ξάπα στο κρεβάτι και μπορεί να σηκωθούν, λέω. Ναι, μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει. Λέω, αυτή την γνωρίζεις. Πώς δεν γνωρίζω, μου λέει. Για φρόξε τις να δεις, λέω. Φρόξε τις. Άνθρωπος ησύχασε, είπε ό,τι είχε να πει, συγχώρεσε ο Θεός την. Ό,τι είπα. Μετά από λίγο καιρό, να μπροστά μου, σε ένα μισή μήνα. Λέω, μου λέει, με γνωρίζεις. Λέω, λίγο. Εγώ με, μου λέει. Όταν. Λέω, πώς έγινες καλά. Αν την κάνουμε μάνα μας, την έχουμε μάνα μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν έχουμε πατέρα μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν είναι νόθος, φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λέω, έχουμε τον πατέρα νόθος σήμερα. Το Θεό μας. Δεν είναι δικός μας πατέρας. Αλλά υπάρχει μια ανώτερα δύναμη. Έξυπνος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το λέει. Πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Μια ανώτερα δύναμη υπάρχει, λέει. Δηλαδή, γιατί δεν μιλάς Θεός, που είναι στα ελληνικά. Και το μεταφράζεις, μια ανώτερα δύναμη. Δηλαδή. Ωραία, υπάρχει μια ανώτερα δύναμη. Σωστά. Πάνω από σένα είναι όμως. Δεν έχεις ανάγκη την ανώτερα δύναμη εσύ. Δεν έχεις ανάγκη από τη δύναμη αυτή που είναι ανώτερα. Αλλά λοιπόν, πάνω από σένα, ποια δυνατή δύναμη σε αυτή. Την έχεις ανάγκη, γιατί τη φωνάει να σε βοηθήσει. Κοίτα, κοίτα λέει πως πνεύμα. Άμα δεν έχεις μια ανώτερα δύναμη, δεν υπάρχει θέμα για σένα. Δεν υπάρχει βοήθεια, υπάρχει νόημα γιατί ζεις, Αποστόλη. Όταν είναι πατέρα σου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε λες, Θεέ μου, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θες εσύ. Όχι όπως θέλω εγώ, όπως θες εσύ. Όπως εσύ θες να γίνει. Και ζεις μια ζωή παραδεισένια, Αποστόλη, εδώ πέρα. Όταν σου λέω ο Θεός μη, σου λέει ναι, όχι. Όχι, λέει, όχι θα πεις. Ναι, λέει, ναι θα πεις. Όχι, ναι και όχι, δεν μπορεί να προχωρήσεις. Ό,τι σου λέει, κάνε το. Και να βγεις κερδισμένος. Κι εγώ, και ο κάθε άνθρωπος. Κάνε τα αντίθετα, θα χτυπήσεις. Τι λέει ο πατέρας του παιδάκι μου. Όχι, παιδάκι μου, πας και πέρα, χτυπήσεις. Πού είτε πάει, μην πας, δεν πει, να χτυπήσεις, το κρατάει από το χέρι. Έτσι μας κατά από το χέρι συνέχεια, πώς το λέει ο Θεός. Μη, εκεί, κάνει κακό. Θα κάψει τα χέρια σου. Μη σπάμε, και γεγόμαστε. Ποιος σας θέλει. Ο εαυτός μας. Γι' αυτό είμαι εδώ να τον βρω. Γιατί, όπως είπε πολύ καλά στα Ματία προλίγου, το παιδάκι μολύνεται από το περιβάλλον. Και σπιτικό
και γενικά ας πούμε στο σχολείο. Μολύνεται. Όταν μολυνθεί είναι μολυσμένο. Αυτός είναι καθαρός. Εδώ είναι καθαρός. Και διότι είναι δηλητηριασμένο δεν δέχεται εύκολα το καθαρό. Μεγαλώνοντας βγάζει αυτά που πήρε από μέσα έξω. Τη βλαστήμια, την ύβρη, ξέρω εγώ, τα κακά λόγια που είπε πολύ καλά η Σταματία. Αυτά πήρε από εκεί. Ακάθαρτα πράγματα. Ενώ εάν ήταν καλό περιβάλλον θα έλεγε η δασκάλα, η νηπιαγός, πώς να κάνουμε στα παιδάκια. Τα τρία δαχτυλάκια, το χεράκι, έτσι. Γιατί έτσι και έτσι και έτσι. Το άλλο έτσι. Γιατί έτσι και έτσι. Να μάθει το παιδάκι σωστά δικά του πράγματα. Να μην κουράζεται η μητέρα και παιδεύεται γιατί στο σχολείο το παιδάκι θα χαλάσει. Και εκείνη με το σπίτι. Και το σχολείο και το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο όταν διδάσκουν δικά του θα βλέπεις, Αποστόλη μου, Αγίους μέσα στους δρόμους όπου κάποτε ζούσαν Άγιοι μέσα στους δρόμους. Μέσα στους δρόμους πάντως ήταν Άγιοι. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Αλός. Μία μέρα στον δρόμο πατούσε και ήταν ένας παπάς κοκκινογέννης, λέει. Και άκουγε τώρα να λέει. Μόνος του ο παπάς, μέσα στο μυαλό του, Καταραμένε σατανά. Δεν αφήνει ησυχία τον κάθε άνθρωπο. Συνέχεια βρε βρωμιά, τον παιδεύει τον άνθρωπο συνέχεια, τον παιδεύει τον άνθρωπο συνέχεια. Σκύλε μαύρε. Μέσα στο μυαλό του ο παπάς έλεγε τώρα τους λογισμούς του, Ο Ανδρέας τα γνώριζε αυτά, γιατί είχε πολύ καλή Θεού. Και θαύμασε, λέει, δόξα σε ο Θεός, λέει. Βλέπεις έναν παπάλι. Τι σκέφτεται ο παπάς αυτός? Πνευματικά. Κύπρος της Μονής του Αγίου Παύλου και γίνεται συζήτηση και δεν γίνει το ίδιος ότι είναι στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου και νομίζει ότι η καλώδια είναι κουτί ανόητη και ότι αυτός είναι έξυπνος και μπορεί να τους εκμεταλλεύεται με αφράδια στόματος γλώσσης, τους υβρίζει πολλές φορές, τους κατηγορεί και επειδή οι άνθρωποι έχουν ανάγκη και δεν προσέχουν τα πράγματα αυτά και πέρα δουλεύει, τον πληρώνουν. Ούτε στην εκκλησία να πατήσει μέσα, δεν νηστεύει καθόλου, τίποτα. Ούτε εξομολογεί. Ας είναι όμως το ανέχονται άνθρωποι. Ούτε Παναγία θα ακούσεις, ούτε παράκληση θα ακούσεις, ούτε νηστεία θα ακούσεις, ούτε εξομολογεί θα ακούσεις. Τίποτα να ακούσεις. Και γιατί να μείνει ο άνθρωπος έτσι, παιδάκι. Και μπερδεύεται και λες, τι κάνω εδώ τώρα που κάθομαι, για πες μου τώρα. Ποιος ο προορισμός μου κάνει. Δεν είπα τίποτα όρθιο. Εγώ, γιατί κάποτε μια κοπελίτσα μου λέει, το δεν πατούσε σωστά ακόμα. Μου λέει, γέροντα μου λέει, εγώ δεν πάω καλά, γιατί το περιβάλλον δεν είναι καλό. Δηλαδή, προβληματισμένη κοπέλα ότι μήπως δεν πάω καλά εγώ. Λέω, παντός σωστά το κόμμα, μετά κρεμίστηκε. Παιδάκι μου λέω, είναι φυσικό πράγμα να το έχεις το λογισμό σου, λέω. Είπαν οι πατέρες, αλίμονο στους ανθρώπους τότε, τους αγωνιστές, που προσπαθούν να είναι κοντά στο Θεό, αλλοί μόνο τους τότε. Θα κοιτάζουν να βρουν άνθρωπο να σε νεωθούν και δεν μπορούν να βρουν άνθρωπο να σε νεωθούν. Γιατί? Γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτός που θα είναι κοντά στο Θεό, και αυτή θα είναι ολίγη, θα το λένε τρελό. Και θα μπορέσει να ξεκουραστεί στο περιβάλλον του. Η δουλειά δουλεύει, όλο οι ειρωνίες θα δουλεύουν από τους αδέρφους, από τους γύρω. Μέσα στο σπίτι είναι, παπά θα γίνεις εσύ, καλό γερός θα γίνεις εσύ, καλό δουλειά θα γίνεις εσύ. Τροπίλες, ο μπαμπάς, η μάνα, η γύρω, η γιαγιά, οι συγγενείς, οι πάντες. Δεν θα μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος λέει και μέσα στο σπίτι ακόμα.
Και αυτοί λέει, αν κρατηθούν, θα είναι ήρωες. Θα είναι ήρωες. Πριν από 10 αιώνες οι πατέρες το είδαν αυτό, τις ημέρες μας. Ο Μέγας Βασίλειος αναστέναξε όταν είδε ενοπτασία, πως το όλοι, οπτασία είδε ο Μέγας Βασίλειος. Αναστέναξε εκ βάθος ψυχής και είπε, Θεέ μου, λέει, εγώ θα μπορέσω να αντέξω εάν θα είμαι τότε τους περασμούς που θα έχουν εκείνοι άνθρωποι. Γιατί μιλάμε η Μέγα Βασίλειο, η μάνα Αγία, ο πατέρας Άγιος, η αδερφή Αγία, οι πάντες Άγιοι. Βρε παιδί μου, όλο κάνθος μέσα στο σπίτι Άγιοι όλοι. Μέσα στο σπίτι όλοι Άγιοι. Θεατουργήματα κάνανε. Η μάνα μοναχή, η κόρη μοναχή, ο βασίλης μοναχός. Κύριε, λέει, σήμερα τολμάει να πει να πάει στην εκκλησία να κάνει το σταυρό του. Να πει νερό να κάνει το σταυρό του, να πάει να κάνει κάτι καλό. Ανησυχούν οι πάντες. Αυτή λέει θα γίνει καλοδουλειά. Κάτσε παιδάκι μου πιένεις εκεί πέρα. Θυμάμαι στο νησί, μια κοπελίτσα πήρε κατηχητικό. Ζεστά πράγματα όμως, Ό,τι έλεγε η κατηχήτρια, κάνει το καημένο ό,τι μπορούσε. Είναι εκκλησία, είναι εξομολογητή. Αρχίζει η μάνα. Παιδάκι μου, δεν κάνει πολύ να κάνεις έτσι. Μην πες συνέχεια στην εκκλησία. Καλά, είναι καλή είναι εκκλησία. Αλλά όχι και όμως η πολίτη. Κλειστή καλή είναι, αλλά όχι έτσι. Λίγο. Βρέπει τα ρεμάντες, λέει, άδεισε με να κάνω τη δουλειά μου. Γουρ. Ξέρετε τι έγινε το παιδί μετά. Τόσο πολύ ξέρει από το Θεό που έγινε και η γυναίκα. Και αιτία η μάνα, η κακιά μάνα. Θα βρούνε, λέει, άνθρωποι τότε πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες. Εάν θα σχέδει η γυναίκα, θα πρόβλημα από τον άντρα. Αν θα σχέδει ο άντρας, πρόβλημα από τη γυναίκα. Αν τα παιδιά από τους γονείς. Και θα είναι, λέει, χαμός για την εποχή εκείνη. Και είδε ο Μέγας Βασίλειος την εποχή μας, τις ημέρες μας. Και αναστέναξε. Και βεβαίως ακόμα δεν είναι τα πολλά δεινά. Γιατί όταν σε 2-3 χρόνια που θα έρθει και θα είμαστε κοινή αγορά, ελεύθερα όλα, τότε αν ζούμε θα κλάψουμε άσχημα. Τότε θα είναι όλα ξέφραγα μπέλια. Δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Θα εισδύσουν μέσα, καλύτερα θα πούμε την άλλη λέξη, θα εισβάλλουν, έτσι έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο, εισβολή. Θα εισβάλλουν οι Καθολικοί στην Ορθοδοξία μας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα κουβαλήσουν διαβολικά πράγματα εδώ πέρα που θα πάει χαμός. Στους ναούς μας μέσα θα βάλουν αρμόνια. Και δυστυχώς έχουν στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα αρμόνια. Οι προκομμένοι οι δικοί μας που κάνουν το δρίσκο. Που διδάσκουν το λόγο του Θεού. Μέσα στην εκκλησία σε κάνουμε να βάλουν αρμόνια. Αρμόνια το λιγότερο. Μπουζούκι θα μπουν στην εκκλησία μας μέσα. Και κιθάρες. Χαμός θα γίνει. Γιατί είμαστε μιμητικά όντα εμείς οι Έλληνες στο κακό όμως το καλό. Αφού το λέει τώρα η κοινή αγορά τι είμαστε, τι χαζί είμαστε, τι είμαστε. Όχι. Να μας πνίξουν. Μας πνίξουν αυτοί. Τότε θα αρχίσει να γκρεμίζει τελείως η Ορθοδοξία μας. Θα γκρεμίσει τελείως. Τώρα θα γίνουν τα σφραγίσματα του Αντιχρίστου και πολλά. Έχουμε προϊόρθια πάντως. Παραμονές έχουμε. Δεν είμαστε μακριά. Λέω αν ζούμε, γιατί μπορεί να πεθάνουμε απόψε. Θα ξέρω, αύριο. Θα είναι πολύ δύσκολη εφόσον ο Μέγας Βασίλειος αναστέναξε και είπε, Θεέ μου, λέει, εάν εγώ θα ζούσα, θα μπορούσα να αντέξω στους πειρασμούς. Είναι πρόβλημα. Και όποιος από εμάς κρατηθεί, πατήσει γερά τα πόδια του στο Θεό, τον έχει πατέρα του, ένας μάρτυρας, συνεχής μάρτυρας είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα συνεχής μάρτυρας είναι. Διότι, κάνει το παιδί έναν αγώνα. Του βάζει τροπίλα ή μάνα. Του βάζει ο πατέρας. Τροπίλες, όχι αστεία. Τροπίλες. Πού να στηριχτεί το παιδί αυτό τώρα. Δεν έχει πού να στηριχτεί. Οι φίλοι να τους κλαις. Στο σχολείο να κλαις και να οδύρεις. Στο περιβάλλον να κλαις και να οδύρεις. Η τηλεόραση να κλαις και να οδύρεις. Το ραδιόφωνο, τα πάντα όπου και αν γυρίσεις. Πού. Αν μέσα στο σπίτι που θα ακούει μια ξεκούραση βρίσκεις τροπίλες, απ' έξω θα βρεις. Και σας λέω, όποιες ψυχές παραμείνουν και αντέξουν, αυτά θα βγουν πολύ ψηλά.
Πολύ ψηλά. Γιατί ο Μέγας Παχώμιος το είπε. Ο Χριστός είπε στο Μέγα Παχώμιο. Ο Μέγας Παχώμιος είναι τις ημέρες μας. Τα μοναστήρια θα ζουν όπως οι κοσμικοί. Λέει, οι κοσμικοί πώς θα ζουν, όπως για όλους λέει. Προσέξτε. Η αντίφαση τώρα, κάποτε οι μοναχοί ζούσαν αγγελική ζωή και η κοσμική μοναχική ζωή. Σήμερα, εμείς θα ζούμε σαν την κοσμικού σου τότε και είσαι όπως για όλους. Τους πάλι οι μικροί ξέρεις, όπως είπα. Ο Μέγας Παχώμιος το είπε αυτό, Και αναστέναξε, Θεέ μου, του λέει, έτσι θα ζουν, του λέει, οι μοναχοί τότε. Και είπε ο Θεός, ο Χριστός μας, άκουσε, του λέει, Παχώμιο. Ναι, έτσι θα ζουν, αλλά να ξέρεις, του λέει, ότι οι πειρασμοί και η αρετή θα λείπει. Τόσο πολύ θα είναι οι πειρασμοί που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν παραπάνω να κάνουν. Και επειδή θα είναι πολλοί οι πειρασμοί, θα λάβουν και εκείνοι, όσοι κρατηθούν, όσοι μείνουν, θα λάβουν και εκείνοι τα στεφάνια που θα παίρνουν τώρα και εσείς, του λέει. Και δόξα στο Θεό ο Άγιος Παχώμιος. Έτσι, του λέει, Θεέ μου, είναι. Ναι. Πολλοί πειρασμοί. Βεβαίως ο άνθρωπος έχει πολλές δυνάμεις, αλλά επειδή δεν βλέπει αρετή γύρω-γύρω. Όταν αποστολή κάθεσε δίπλα σου κοινό συνάδελφος και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, και σε ακούς, Κύριε Ιησού. Πάει πιο πέρα, άλλοι, Κύριε Ιησού Χριστέ. Εσύ δεν δυναμώνεσαι. Αν ψυχώνεσαι. Πάει σκοράγιο. Δεν σκέφτεται κακούς λογισμούς, αφού λέει στην ευχή ο διάβολος φεύγει. Όταν όμως σε λέει πράγμα με πονηριά και άγια πονηριά και σε λέει και σου κλείνει το μάτι και σε προκαλεί να αμαρτήσεις, θα αντέξεις εσύ που δεν μπορεί να κάνεις αφού δεν έχεις την ευχή. Παράδειγμα. Δεν μπορεί να αντέξεις. Ο διάβολος του λέει καμία. Ο Χριστός απουσιάζει από την υπηρεσία. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Παραμένει άνθρωπος μόνο για ένα μισθό. Άμα όμως φυλαχτείς εσύ και σου προκαλεί ο διάβολος και εσύ λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, ζώμη. Είσαι ήρωας. Είσαι ήρωας, δεν είσαι ήρωας. Εσύ μαρτύρεις κάθε μέρα, αν το κάνεις αυτό. Και εκεί είναι το μεγαλείο. Και σας λέω σήμερα ότι κάνετε τον αγώνα σας. Αυτά λέει η Εκκλησία. Εμείς όσο μπορούμε θα κάνουμε. Αρκεί να είμαστε πάντοτε κάτω από την εξομολόγηση. Πάντοτε. Είσαι άνθρωπος, σκέφτεσαι. Τρέξε γρήγορα. Μη μέεις μακριά. Ας την εγωγωγισμό, στην υπερβολία, στην αγκαλιά. Θα πας εκεί. Μα σήμερα είπα ένα ψέμα. Πάτω πίσω, παπά. Μα το πήρα να σε συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι σε βλέπει ο Θεός που κάνεις αγώνα. Γιατί δεν ξέρετε. Όταν ο Αποστόλης Ακρούς έχει ένα μάρτυμα, δύο, τρία. Βαραίνουνε. Αν πας στο πνευματικό, θα ξεφορτωνώσεις και δεν τρέχεις τίποτα με σακούλα. Όταν μαζεύεις, τι ξέρεις. Όταν είσαι άδειος, έχεις πιο πολύ δύναμη. Όταν είσαι λίγο βαροφορτωμένος, έχεις μια πιο λιγότερη δύναμη. Γιατί είσαι βαροφορτωμένος. Όταν έχεις πολύ φορτίο, δεν μπορεί να παλέψεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι και αμαρτίες. Όταν δεν ξεφορτωθούμε τις αμαρτίες μας, τις έζησε ο Θεός, είμαστε πιο ελεύθεροι. Αχ, Θεέ μου, βοήθησε να ξανακάνω πάλι τον αγώνα μου. Όταν μαζεύεις εσύ, μαζεύεις. Εγώ θα πάω. Θα πας, αλλά το τσουβάλι είναι φορτίο όμως. Εμείς την πλώτησα πάνω. Και αυτό είναι αδυναμίες. Έκανες αμαρτία, δεν την είπες στον πνευματικό πάδο. Δεν συγχώρεσε ο Θεός. Εύκολα ξαναπέφτει την ίδια αμαρτία. Και όταν συνέχεια αυτό γίνεται, ο άνθρωπος αδυνατίζει και δεν μπορεί να λάβει πνευματικά. Εν τω μεταξύ, έρχεται η χάρη του Θεού στον άνθρωπο που πηγαίνει και λέει: Θεέ μου, μπαμπά, τι λέει το παιδάκι, μπαμπά, να πάλι είπα ψεματάκια. Μπαμπά, να πάλι και πέρα και εκείνο. Μπαμπά, πέρα και με καράμια πάλι. Τι λέει, συνέχεια αναφορά κάνει. Καλά, παιδάκι, μην κάνει τέτοια πράγματα συνέχεια, δεν είναι καλά. Και πάλι περικουράει το παιδί. Και είχα τη χάρη του Θεού. Έτσι και ο άνθρωπο. Πολλοί μας κατηγορούν, λέει, τι συνέχεια πάνε, λες στις αμαρτίες του παπά, λέει. Παπά άλλου. Έχει παπά αυτόν αλλού, αφού ο Θεός έβαλε τον παπά. Το πνευματικό. Εκεί θα συγχωρήσει. Ό,τι και να λες, ό,τι και να κάνεις, σου φέρνω παράδειγμα μια ψυχή στον πολιό της Χαλκιδικής, η οποία ήταν άριστη, άριστη. Άριστη νοσοκόμα, προσφορά στους ασθενείς, πολύ προσφορά. Κατηχητικά, ελεημοσύνη, πράξεις καλές. Στο Ζενίθ, πώς το λέει, στο Ζενίθ. Όλοι γύρω. Αυτή είναι Άγια κουπέλα. Άγια. Άγια ο ένας, Άγια ο άλλος, αυτή καλές πράξεις.
την θεοποίησαν. Άγια. Πρόωρα πέθανε. Κλάμα, κακό, όπως τη Δαδιθά στο Ευαγγέλιο. Ελεημοσύνες τρέχανε φτωχοί, λέει, να λέει, μας έδινε αυτά και τώρα δεν έχουν ποιος να μας δώσει. Κλάματα. Πάνε την κυδέψουν. Στον δρόμο, σηκώθηκε πάνω. Σηκώθηκε πάνω. Βλέπουν αυτοί, σηκώθηκε πάνω νεκρά, το πάνω στα πόδια. Σηκώθηκε πάνω από, την κλίνη. Του λέει, μην δεν έρχεται. Μπα, δεν πέθανε, δεν λέει. Καλά, δεν λέει πίσω. Πήγαινε, θάλασσο, πήγαινε πίσω. Λέει, δεν πέθανες. Πέθανε. Και πώς σηκώνεσαι πάνω, του λέει. Πάμε στο σπίτι και σε διηγηθώ. Πήγαινε στο σπίτι. Τους λέει, επέθανα. Πού πήγα, ξέρετε? Στον παράδεισο πήγες, του λένε. Έτσι όλοι μαζί. Όχι, δεν λέει, στην κόλαση πήγε. Όχι, πήγες στην κόλαση εσύ. Αν εσύ πήγες στην κόλαση, είναι σου πάνε. Δεν ξέρω πάνε εσείς, εγώ πήγες στην κόλαση πάνε. Πήγε στην κόλαση η κοπέλα. Και στην κόλαση που πήγε, φώναζε. Παναγία μου εδώ μέσα με έβαλες. Παναγία μου εδώ μέσα με έβαλες. Παναγία μου εδώ μέσα με έβαλες. Κλώμα, φωνές. Κάποτε πήγε Παναγία. Δηλαδή γιατί με φωνάζεις. Φωνές αυτή, Παναγία μου, εγώ που έκανα την παράκληση, εγώ. Δεν μέσα με έβαλες, λέμε στην κόλαση. Εγώ μου της λέει Θεός. Ο γιος μου σε έβαλε, εγώ σε έβαλε, τι λέει. Εγώ το δικό μου λέει. Παναγία μου εδώ μέσα με έβαλες. Κλάμα, φωνές. Θα του πω στο γιο μου και ότι επικίνδυνος. Πήγε η Παναγία μας, πως το στο Χριστό μας, του λέει, παιδάκι μου, του λέει, αυτή με φωνάζει και μέσα που είναι. Απάντηση. Μανώλο μου της λέει, εγώ έβαλα νόμους για όχι. Έβαλες, του λέει. Γιατί αυτή δεν τους εφέρμησε? Εγώ έβαλα ιερείς να εξομολογούν ανθρώπους, για δεν έβαλα. Έβαλα πετραχύλι να συγχωράω αμαρτίες, για όχι. Έβαλες, του λέει. Αυτή επί ποτέ εξομολογηθεί? Όχι. Επειδή με παρακάλεσες εσύ, της λέει, γι' αυτό θα την επιτρέψω να γυρίσει πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω. Επίστευε Αποστόλιο ότι με τις καλές πράξεις και τα αυτά θα γίνει πάει στον παράδεισο. Δεν σώζει τα άνθρωπα σε εξεργονό μου. Δεν σώζει τα άνθρωπα σε εξεργονό μου. Η συγχώρεση τα σβήνει όλα. Μη ετάν δεν χρωστάμε Αποστόλιο. Η συγχώρεση. Δεν πάει στην εξομολόγηση, δεν βλέπω παράδεισο. Όποιος και αν θα είμαι και ό,τι και αν θα είμαι. Σας λέω ότι οι άνθρωποι παραμυθλούσαν. Αγία την έβαζαν, αγία την κατέβαζαν. Και με σπίσει την κόλαση. Κάμε τον πατέρα σου με την εξομολόγηση. Όποιος και αν θα είσαι. Γιατί μόνο ο τρόπος αυτός, το μυστήριο που λέγεται μετά την εξομολόγηση, μόνο αυτό σώζει. Εννοείται με τις άλλες περιποθέσεις. Βαπτισμένος, κοινωνημένος. Εξομολόγηση σβήνει πλήθος αμαρτιών. Και μόλις τελείωσε, σας λέω δύο λόγια βέβαια, γιατί μου τα διηγόταν στην εξομολόγηση ψυχή. Από εκεί εντόπια, τα είδα από κοντά. Όταν τελείωσε την εξομολόγηση, πέρα από 10 χρόνια μου πέρασε. Εσκώθηκε, μου λέει, τροχάδι μου, λέει, στον παπά. Και κάθισε και ό,τι είχε, τα είπε στον παπά και συγχώρεσε ο Θεός. Μετά από λίγο διάστημα πάλι πέρασε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι, τα ξέρουμε όλοι μας, είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά. Όμως, εάν έχω το Θεό στην καρδιά μου, ζω γι' αυτόν. Δεν απασχολεί θα πει Αποστόλης, ούτε ο Χρήστος, ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Γιάννης. Είναι εκτός από μένα. Αυτό που μου λέει ο Θεός, συμφωνάνε και οι τρεις. Εντάξει, είμαστε μαζί. Δεν συμφωνάνε, αγαπάω, εκτιμώ, αλλά δεν έχω παραδώσει με τους ιδίους. Διαφωνεί η μάνα μου και ο πατέρας μου, καμία σχέση μαζί τους. Οι πατέρες μας λένε, εάν ο πατέρας σου σε οδηγεί σε λανθασμένο δρόμο, φύγε. Φύγε, μακριά. Σ' αγαπάς, εκτιμάς, θα προσέχεσαι, αλλά μακριά από αυτούς.
Γιατί φθύρουσιν ήθη Χριστά ομιλίες κακές. Καταστρέφουν την ψυχή του ανθρώπου άνθρωποι που είναι κακοί, που ζουν κακά. Γι' αυτό ακόμα και οι γονείς σου λέει άμα σε εναντιώνονται, στο καλό εννοείται, κόψε σχέσεις μαζί τους. Γιατί? Γιατί είσαι άνθρωπος αδύνατος, δεν μπορεί να σηκώσει πολλά. Σπρώχουν κι άλλοι στην καταστροφή και γκρεμίζεσαι κι εσύ. Γι' αυτό λέει καλύτερα κόψε, προσέφου για αυτούς, ο Θεός να τους ελεήσει, αλλά όμως κόψε σχέσεις μαζί τους. Γιατί μαζί με αυτούς θα πας και στην κόλαση κι εσύ. Έχοντας λοιπόν την έννοια πατέρα μου, πατέρα μου, είναι δικός μου αποστολή. Δεν μπορεί να τον πάρει ούτε εσύ κανένας. Είναι δικός μου ο Θεός. Τον πιστεύεις κι εσύ, είναι και δικός ο Θεός. Και από την άλλη που να αγαπάμε και οι δυο μας μαζί, είμαστε αδέρφια. Και δεν θα ακούσω από μένα ποτέ κακό λόγο, ούτε θα σε κάνω ποτέ κακή πράξη, ούτε σε μένα. Και ζούμε μέλη εκ μέρους. Δυο μας είστε μέλη. Δάχτυλο εσύ, δάχτυλο κι εγώ. Ο Χριστός είναι το σώμα. Χέρια, πόδια, μέλη, όλοι μας είμαστε τα μέλη. Και θυλάζουμε πνευματικούς χυμούς, παίρνουμε από το σώμα. Όπως το κλίμα από το αμπέλι. Και τρεφόμαστε, κάνουμε σταφύλια. Δόμαστε να κάνουμε σταφύλια, όχι αγκάθια και τριβόλια. Εμείς κάνουμε αγκάθια και τριβόλια σήμερα. Συσσωρεύει ο άλλος εκεί πέρα, ολόκληρες πολυκατοικίες, μου ήρθε εδώ πέρα από ένα χωριό, από μια πόλη, δεν λέω ποια πόλη. Εδώ σου λέει, έδωσε, άκουσε. Έδωσε μια πολυκατοικία στο γαμπρό του και ο παραπάνω του πάρει και τις άλλες τρεις πολυκατοικίες, λέει. Προσέξτε, λέει. Τρομερά πράγματα. Λέω, έδωσε πολυκατοικία στο γαμπρό σου, την κόρη σου, δεν είσαι καλό, λέω. Γιατί μου λέει. Να καταλάβεις, λέω, ότι είναι αχάριστη ο γαμπρός σου και η κόρη σου. Διότι τη στιγμή σου γυρεύουν και τις άλλες τρεις πολυκατοικίες που παίρνεις, λέω. Πολυκατοικίες, όχι διαμέρισμα. Α, μπράβο. Βρε εσύ, σου έδωσε ο πεθερός σου μια πολυκατοικία. Δεν έχεις δόξα σου ο Θεός. Θα έχει τις άλλες τρεις πάει. Καλά, θα δώσεις λόγο στο Θεό, λέω, εσύ που έδωσε την πολυκατοικία στο παιδί σου. Είναι σίγουρα πλέον. Θα έχεις λόγο στο Θεό. Αλλά γι' αυτό ζει ο άνθρωπος, για τα μπετά και τα σίδερα. Για το ίνι που υπάρχει μέσα. Αυτός ο Θεός έχει τις πολυκατοικίες. Και δεν μου μιλάει τώρα, μου λέει γιατί δεν κοιτάς τις πολυκατοικίες. Θα σου πει ο άνθρωπος ζει για τις πολυκατοικίες. Εντάξει, με διαφωνεί. Όμως δεν είμαστε για εδώ. Έτσι φτιάχνεις τριβόλια και αγκάθια. Ενώ δεν πρέπει να κάνουμε σταφύλια. Το σταφύλι το δόξασε ο Θεός, δηλαδή. Ο ίδιος ήπιε από το γεννήμα του τσαμπέλου και αυτός το έβαλε ότι εγώ είμαι άμπυλος, είμαι στα κλίματα. Είστε δεμένοι μαζί μου, θα πάρετε χυμό να κάνουμε τη σταφύλια. Και όταν πάει στο σταφύλι που είναι όριμο, απόστολε εκείνη και σταμάτη όμορφο και σου ζεύσε. Α, δόξα, τι ωραίο πράγμα αυτό λέει. Και δοξάζει το Θεό. Κάνει το κρασί, κάνει το χυμό, κάνει ένα σφαίρο πράγματα από το σταφύλι, Δοξάζει το Θεό. Και το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού. Εμείς προσφέρουμε σταφύλι να φάει ο άλλος, να χορτάς. Εμείς δεν έχουμε ούτε αγκάθια. Γιατί η ζωή μας εδώ πέρα είναι όλα αγκάθια, τριβόλια. Μας έβαλε να κάνουμε σταφύλια και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και είμαστε καλοί άνθρωποι. Η δουλειά σου, παιδάκι μου, είναι να κάνεις σταφύλια εσύ. Να έρχομαι εγώ και να παίρνω μια ρόγα που λέμε και να τρώω. Αυτό είναι σταφύλια. Αυτή είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου. Να έρχεται κοντά σου άλλος και να παίρνει καλά. Να φτιαχθεί και αυτός που είναι δίπλα σου. Γιατί άμα δεν πάει, θα σε βλαστημήσει. Και πάει στο Θεό με τη βλαστημή. Γιατί εσύ που είσαι κακός άνθρωπος. Άρα όμως είσαι καλός άνθρωπος, πει δόξα σε ο Θεός. Θα πει δόξα σε ο Θεός αυτός, θα πάει δόξα στο Θεό. Η δόξα του θα έρθει σε σένα μετά. Γιατί? Γιατί εσύ έγινε σε αιτία να δοξάσει ο Θεός. Του δοξάζει δάμα και δοξάσου, λέει ο Θεός. Δεν λέει. Με δοξάζει ένα άνθρωπο, δεν θα σε δοξάσω σε γιατί έγινε σε αιτία εσύ. Γιατί? Όταν εσύ γίνεις αιτία να ακουστεί κάποιο καλό και να πούν οι άνθρωποι δόξα σου ο Θεός, ρε παιδιά έχουμε και ένα άνθρωπο ακόμα καλό, η δόξα πήγε στον Θεό. Εξαιτίας τίνος, εσένα. Ο Θεός θέλει και δόξα σε εσένα μετά. Και σου δίνει ευλογίες, πλούσια και ευλογημένα πράγματα και εσύ ανεβαίνεις και δίνεις εσύ και ανεβαίνεις και δίνεις. Και όταν ανεβαίνεις, πώς το λέει, τόσο ανεβαίνεις, τόσο νιώσεις τον εαυτό σου ότι είσαι πολύ χαμηλά. Τόσο ανεβαίνεις, τόσο νιώσεις αμαρτωλός. Τόσο ανεβαίνεις, τόσο φτάνεις και λες, πού είμαι τώρα, πολύ μακριά.
και τριγούν οι άλλοι καρπούς πνευματικούς από σένα, γιατί ζεις στον Χριστό, γιατί ο Θεός είναι πατέρα σου, από σένα τριγούν καρπούς πνευματικούς και δοξάζει τον Θεό και υπάρχει μια κοινωνία δοξασμένη. Και τότε ζει ο Χριστός και όχι ο διάολος. Εδώ σήμερα ήρθε άντρας, προσέξτε, άντρας και ξεπλογήθηκε ο καημένος στη Θεσσαλονίκη. Και μου εκφράστηκε πώς εκφράζεται η γυναίκα του στον ίδιο. Προσέξτε. Σταγίστηκα. Τι να κάνω, μου λέει, πάτερ, μου λέει, κάνω υπομονή. Δόξα σε ο Θεό μου. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αθώοι και καθαροί. Να ξηκώνεται, μου λέει, το πρωί της Κυριακής. Τι λέω, πάμε στην εκκλησία. Ας το διάολο, ρε, πρωί, μου λέει. Και βάει τον καφέ, τραβώ και το τσιγάρο και του κάνει και κλούμπα το καπάκι. Κατάλαβες τι μιλώ. Και αυτός ο άνθρωπος σκοτώνεται και δουλεύει για την οικογένειά του. Και λέει, δόξα ο Θεός, λέει, να μας δίνει ο Θεός υπομονή, λέει. Κύριε, λέει σου. Αγνές ψυχές, Αποστόλη. Καθαρές ψυχές. Καθαρές ψυχές. Εγώ μου λέει, κάνω το καθήκον μου. Ας κάνουμε καλά κίνη, μου λέει. Σωστά πράγματα, Σωστά πράγματα. Έχω να σου πω πολλά πάνω σε αυτό, αλλά σας κούρασε, σας ζάησα. Ορίστε, ακούω. Μας θέλει κλίματα, όπως λέει ο ίδιος. Βλέπετε τώρα είναι καιρός που το αδέχομαι. Θα πάμε εκεί με ένα ψαλίδι. Τι βλέπουμε, πολλά κλίματα. Ποια είναι που θα μείνουνε πίσω, να κάνουμε στα φίλια. Κράτς. Μένουνε 1, 2, 5, 10. 8 ξέρω. Και λέμε, αυτά που δεν χρειάζονται τα κόβουμε. Αυτά ποια είναι, κακίες μας. Κακίες μας. Εσύ κακό μα θες. Βλέπω, σ' αρέσει να καπνίζεις για τσιγαράκι μετά το καφέ. Α? Αυτό δεν κάνει, στην άκρη. Έπινες καφέ και το κυρίες το καπάκι να μπορείς στην τύχη σου. Α? Δεν κάνει, στην άκρη. Δεν έχει καλά πράγματα από την τηλεόραση και τα ανοίγεις. Σταμάτα, κλείσει την τηλεόραση. Είναι κλαδιά, κλαδιά. Ένα ψαλίδι, κράτς, πέταμε. Κράτς, πέταμε. Τι μένουνε, οι αρετές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 όμοι λέγονται που βγάζουν στα φίλη. Αυτά λέει θα μείνουν τώρα. Θα βγάλουμε μεθαύριο φιλαράκι και εν συνεχεία θα προχωρήσει να βγάλει τον ανθό. Τσαμπάκι με ανθό απάνω. Και μετά από τον ανθό θα μείνει εκείνο το μικρό το αγουρίδα που λέμε λίγο να μεγαλώσει. Λοιπόν, οι κακίες στην άκρη. Οι αρετές, αυτές θα βάλουν καρπό. Γιατί ο αμπελουργός, άμα δεν ξέρει, δεν πάει να κόψει, πρέπει να ξέρει για να κόψει. Έτσι εγώ λέει. Όταν είστε μαζί μου ενωμένοι, πολύ καρπό φέρετε. Όταν λέει δεν είστε, λέει, κόβει το κλίμα και ξεραίνεται. Τι κάνει μετά, μάτια στη φωτιά και καίει. Εάν δεν κάνετε καρπό και δεν έχετε μαζί μου ένωση, θα ξεραίνετε όπως το κλίμα. Δεμάτια στο φούρνο και κάψιμο. Και ο Άγιος Πρόεδρος εδώ πέρα, βλέπετε, έχει ένα τσεκούρι. Εδώ. Αξίνα. Και λέει, παν δέντρο μη πιούν καρπών, εκβάλλεται και εισπύρκεται. Τσάμπα καρδάει. Για εμάς μιλάει, Δέντρα είμαστε εμείς. Δέντρα είμαστε. Εάν δεν κάνουμε καρπό, λέει την παραβολή εκείνη της οικιάς. Λέει. Την είδε και γύρευε καρπό. Δεν είχε καρπό. Ο Βαγγέλης Μάρκος λέει ότι ήταν, λέει, δεν ήταν εποχή. Και τη λέει, μηδέποτε βγάλεις καρπόνι στον αιώνα. Και παραχρήμα εξεράνθεις εκεί. Γιατί? Έτσι κάθε άνθρωπος που δεν κάνει καρπούς πνευματικούς, λέει, αν τον πάρει ο θάνατος έτσι, λέει, θα ξεραθεί. Και θα μπει στη γέα του πυρός να καίει αιώνια.
Εσύ δεν είσαι μάνα για να φέρεις παιδιά. Όσα δώσει ο Θεός, αλλά παιδιά με κεφαλαίο πι. Όχι με μικρό πι. Άκουσες? Με κεφαλαίο πι. Να δοξάζουν Θεό και γονείς. Αυτή είναι η δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι αυτή, ε. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Τώρα, άλλο που δεν μπερδέψαμε εμείς, άλλο θέμα εκείνο εκεί. Όπως είπε νωρίτερα, στη Σταματία. Στα έχουμε μπερδεμένα τώρα. Και μας ξεμπερδεύει, γιατί είναι ακριβώς όπως το λαδίδο της Κρήτης, του Μήλο, με το νήμα της Αριάννης. Ο Χριστός ξεμπερδεύει, εμείς τα μπερδεύουμε. Τώρα θα μου πείτε, αυτά είναι λόγια που μιλάμε εδώ πέρα και συζητάμε. Όταν μπούμε στην πραγματικότητα, πάει μέσα στην οικογένεια, πάει δυσκολευόμαστε. Το ξέρω. Να ξέρεις, παιδάκι μου, ότι ο Χριστός δεν ήθελε να βάλει ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Να σε χωρίσει από το Χρήστο. Τα παιδιά σου από τους γονείς σου. Το Χρήστο από σένα, τα παιδιά του από τους γονείς του. Τα παιδιά από τους γονείς, να τους χωρίσει το Χριστός. Δεν να τους δέσει. Και έτσι ερμηνεύει. Όταν εσύ προσκυνάς Θεό και ο άντρας προσκυνάει το διάολο, δεν χωρίζετε. Μόνοι σας δεν χωρίζετε. Χωρίζετε μόνοι σας. Όταν η μάνα σου προσκυνάει το διάολο και εσύ προσκυνάς το Θεό, ή το αντίθετο πάλι. Δεν χωρίζετε. Τι κάνει τυπικά μια μάνα που στη γέννηση και έχει σκύλα και ένα σκυλάκι. Καμία διαφορά έχει. Η κότα και βγάζει τα πουλάκια της και μετά από λίγο τα αφήνει και φεύγει. Ποια είναι διαφορά τώρα. Καλά κάνει που φέρνει παιδιά. Καλά κάνει που φέρνει παιδιά, αλλά όταν έχει το ίδιο φρόνημα που λέει ο Χριστός, όταν εσύ προσκυνάς Θεό και άλλος προσκυνάει το Βελζεβούλ, πώς θα συνοηθείς μαζί του. Θα προτιμήσεις το Θεό, γιατί λέει πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Ή δεν λέει. Μα λέει είναι άντρας μου. Σύμφωνοι, καμιά διαφωνία. Και εσύ είσαι όμως του Χριστού παιδί, αφού είσαι άντρας εσύ. Να κάνει η γυναίκα στην υπακοή στον άντρα. Είσαι ευχαρίστος να κάνει υπακοή. Και υποχρεωμένα να κάνει στον άντρα υπακοή, γιατί αυτό είναι κεφαλή. Και αυτή είναι η πλευρά. Και εσύ που είσαι άντρας να κάνει υπακοή στον Χριστό, που είναι κεφαλή σου. Αν εσύ, φίλε μου, θες το Σάββατο βράδυ να πας στα μπουζούκια και να τραβάς εκεί πέρα με τα χανουμάκια, να πας μόνος, όχι με τη γυναίκα σου μαζί. Ή το αντίθετο πάλι. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλον, θες και θες να πάμε μαζί εκεί πέρα. Όχι, για να μου το Θεό. Για να μου το Θεό. Ο στοιχειώδη γνώση να υπάρχει, δεν μπορεί να το κάνει να το βιάζει τον άλλον του ζώη. Δεν λέω να το, πώς το λένε. Δε. Παραλά πράγματα κάνουμε σήμερα εμείς. Και μετά χώνονται και άλλοι. Και οι παπάδες και τις ποτάδες και πολλοί. Λέει, αυτό χωρίς αντρόγυνα. Καλά, εγώ του χωρίζω τα αντρόγυνα ή ήδη είναι χωρισμένοι. Ήδη είναι χωρισμένοι. Από την ώρα που εγώ πιστεύω Θεό και εσύ πιστεύει στο διάλογο, δεν είμαστε χωρισμένοι. Πού είναι η διαφορά. Επειδή με τραβάζει να πάμε εκεί πέρα που είναι ο άλλος, δεν θα έρθω εγώ. Και όλοι πάντες είναι το πώς να παλέψεις με τον διάβολο στον κόσμο τούτο. Γιατί μας ο κλέφτης μας αλλάζει τον παράδεισο. Μας έγραψε τον παράδεισο ο κλέφτης. Και κοιτάζει να τον πάρω τον παράδεισο εγώ με τον Χριστό μαζί τώρα. Όταν του κάνω παρέα όλη την ημέρα, για να μου το Θεό. Δεν μπορώ να του κάνω παρέα του διάβολου. Φτάνει τη ζέα που μου έκανε νωρίτερα. Τώρα έρχεται ο Χριστός να με λυτρώσει με το έργο το αποδειλωτικό. Εάν δεν ακούσει και τώρα, με τις υγείες μου, τότε θα πάω στην κόλαση. Σε παντρεύτηκα, με παντρεύτηκες για να κάνουμε σπίτι Χριστού. Όχι διαόλου. Όχι διαόλου σπίτι, Χριστού. Και δεν μου στέλνει ο Χριστός τίποτε. Το φαΐ, τα πάντα μου τα δίνει ο Χριστός. Μου τα επιτρέπει όλα τα νόμιμα. Αυτά που χρειάζομαι. Όχι όμως να είμαι παράνομος συνέχεια και να σε βιάζω και εσύ θα παραδείς. Όχι. Όχι δα. Ποθές κάτω στη Θεσσαλονίκη που ήμουν. Τα πολλά σας λέω δηλαδή. Έχω σταγιστεί. Έχω χάσει τον εαυτό μου εάν είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε άνθρωποι. Της λέει θα πάμε στο χώρο από ψάω το βράδυ. Λέω της λάση μου εδώ θα πάμε στην εκκλησία αύριο. Πάμε στο χώρο. Μάλωσα. Μπαίνουν στη μέση τα αδέρφια. Αντίοτης, πεθερικά εναντίον της, να την κάνουν να πάει και αυτή στα μπουζούκια. Πώς δεν χωρίζει, δεν ήρθε ο Χριστός να χωρίσει, παιδάκι μου.
Να χωρίσει. Όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια να χωρίσει. Ή μαζί μου λέει είσαι ή με τον άλλον είσαι. Δεν μπορεί. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου ή να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Ο διάβολος κάνει έργα και ο Χριστός τα καταλύει. Πώς κάνει. Να, σε έφτιαξε ένα και έκανε μια αμαρτία και πάει στον Χριστό και στη λύνει την αμαρτία. Συγχωρεμένη να είσαι, λέει ο Χριστός. Του κάνει σπαγκού του άλλου και σε κάνει και σε δένει χειροπόδαρα και σε πάει για την κόλαση και πάει στον Χριστό, συγχώρεσαι με Θεέ και συγχωρά ο Θεός. Δένει αυτός, λύνει ο Χριστός. Ε, καλά, για να μου το Θεού, ούτε μια στάλα φλότη μου δεν έχω πάνω μας. Φλότη μου δεν έχω πάνω καθόλου. Τέτοια τρομερά πράγματα σήμερα. Να δείτε πράγματα που ακούω, να του δώσει. Να τη δίνει τη γυναίκα μια στο κεφάλι και να πάει να χτυπάει στο ντουβάρι. Ο άντρας τώρα. Και να την υποστηρίζουν αδέρφια, πεθερή, γονεί, τα πάντα. Και να όλοι εναντίον τη τώρα. Γιατί αυτή δεν του κάνει τα θελήματα που θέλει αυτός. Τα παράνομα δηλαδή. Και σε ρωτάω, αυτή δεν είναι η ηρωίδα, ρε Απόστολε. Όχι ηρωίδα, με 10 στεφάνια είναι αυτή. Και έτσι μου λέει, δόξα σε ο Θεός, μου λέει Γιώργα, που για τις αμαρτίες μου ο Θεός μου τα παραχωρεί αυτά. Ναι, ηρωίδα. Δόξα σε ο Θεός για τις αμαρτίες μου τα παραχωρεί αυτά. Και παραμένει εκεί πέρα. Και εγώ θαυμάζω, πραγματικά θαυμάζω δηλαδή. Όχι αστεία, Αποστολή. Το κεφάλι είναι σπασμένο. Να μην σε περιγράψει τι γίνεται δηλαδή. Δεν κάνει δηλαδή. Δεν είναι τη ώρα και ο τόπο. Τι κάνει υπομονή είναι. Αυτή η στεφάνη. Γιατί πάει στην εκκλησία, έπρεπε. Γιατί εξομολογείται. Γιατί πάει στην ομιλία να ακούσει το λόγο του Θεού. Γιατί εξομολογεί κοινωνά, Γι' αυτό κάνει. Τα παιδιά. Καλά, εκείνο που για τη χάρη του τα παθαίνει, δεν τον ευλογήσει. Τι δεν ευλογήσει. Να πω, έχουμε και Αγίου σήμερα. Φτηνά για γυναίκα. Και το άδειο το πάει, σας λέω, να άλλος τον υβρίζει πρωί γιατί λέει πάει στην εκκλησία. Δεν έχει νόημα. Ο άλλος σου παλικάρι, μέχρι πάνω δύο μέτρα άνθρωπος, λέει στον πεθερό του, άκουσε του λέει να δεις, εάν η κόρη σου δεν έρθει στα νερά μου στο Θεό δηλαδή, θα τη διώξω, θα την πάρεις πίσω λέει. Είναι παλικάρι. Δηλαδή μόνο από μια πλευρά και δύο πλευρές, δεν κατηγορώ καμιά. Σας λέω όμως την πραγματικότητα που τι να πει κανείς. Μάθανε τώρα ο διάλογος να καβγεί μέσα στα ζωκάκια, ότι ξέρει αυτή είναι η γυναίκα μου, λέει και εγώ τι θα την κάνω. Τι λες, ρε! Στα καλά, σου είσαι. Μα. Στην έδωσε ο Χριστός να κάνει ρεσπίτι, όχι να την κάνει ό,τι θες. Απ' την ανάποδη. Να κάνει σπίτι. Εντάξει. Καμία διαφωνία. Να σε ακούει. Τυφλά, τυφλή που ακούει. Στο καλό όμως, όχι το κακό. Όχι στα ανάποδα. Μα λέει είναι η γυναίκα μου αυτή λέει. Εντάξει είναι η γυναίκα σου. Και εσύ όμως είσαι του Χριστού παιδί. Σε στεφάνωσε εκείνος εσένα. Και εσύ ως ο βοηθός σου έδωσε. Να του κάνεις πακουή όμως. Όχι την κουβαλάζεις και όπου δεν επιτρέπει ο Θεός. Αχ, τι να πάμε. Τι να κάνω. Να πω. Να ακούσω, στενοχώρεσαι λιγάκι, τι να κάνω. Τι να κάνω, ακούω, ορίστε. Ιστάξτε λιγάκι. Τι ώρα είναι. Τέσσερις είναι σήμερα. Για παιδιά, πέστε και εσύ τίποτα, γιατί συνέχεια σας κούρασμα. Για πέστε μιλήσεις. Πες μαρία γρήγορα. Καλό δεν είναι κακό, είναι το καλό. Αφού είναι καλό. Είναι όμως καλό. Τώρα που περάγεται από το μυαλό μου, στο Πυριάνο η Βασιλική ότι ο Μητροπολίτης έκανε σταθμό. Ραδιοφωνικό. Επειδή επιτρέπεται τώρα. Ραδιοφωνικό σταθμό. Και μεταδίδει λέει σχετικά μηνύματα και ωραία. Είναι σταθμό της Μητροπόλης. Ωραία, πολύ καλό. Ένα πάμε και εμείς στο Δεσπότη να ζητήσουμε να μας κάνει μια αναγκαστική. Να πάμε. Τι παγορεύεται. Τι δεν πάρει. Να μας βάλει μια ταινία σε μια αίθουσα, να πάμε και δούμε. Να σε βάλει. Και δυο να σε βάλει, όχι μόνο. Και τρεις να σε βάλει. Αυτά τα καλά είναι καλά, ποιος τα παγορεύεται. Και τι θα γίνει άμα στο...
άμα στο βάλει. Αυτοί που ξέρουν ποιο είναι το θα πάνε να το κάνουν. Αυτοί που είναι άρρωστοι, πάνε να εξεπλουτίσουν να είναι άρρωστοι. Σου λέει αυτοί που, αυτός που κάνει λίγο αγώνα, ας πούμε. Δεν έχει τίποτα, ας πούμε, να... Α, ναι, ναι, κάτι, το παιδί μου σου λέει εντάξει, αλλά και κάτι να δει, ας πούμε, κάτι να οφείλει δει. Να δει, ξέρω εγώ, ένα έργο, να δει, ακούσει κάποια εκπομπή, κάτι όμορφο, ας πούμε. Όπως λέτε πολλές φορές ότι σήμερα είναι Κυριακή, ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, κάτι να ακούσει και το παιδί, γιατί σου λέει εντάξει, μη, αλλά και δώσουμε και τίποτα να δω και να ακούσει, ας πούμε. Αυτό εννοεί το παιδί, η Μαρία. Λοιπόν, αυτά δεν είναι κακά, είναι καλά πράγματα, παιδάκι μου. Αλλά τα κάνετε όμως. Το κάνετε, πήγατε, παρακαλέσετε, το έκαμε και εκείνος. Ευχές έργο είναι, δεν είναι κακό πράγμα. Γιατί δεν επιτρέπουν τελειο, σταθμό της τηλεοράσεως να βάλουν χριστιανοί. Γιατί. Γιατί. Δεν επιτρέπει το κράτος. Δυστυχώς. Μα τώρα επιτρέπουν τηλεοράσεως. Όχι σταθμή, τηλεόραση. Α, τηλεόραση. Ναι. Τους άλλους δεν τους επιτρέψανε. Για τους χριστιανούς δεν επιτρέπουν. Αφού την εκκλησία δεν επιτρέπουν. Αμα ο κατιώτης έβαζε αυτό, τηλεόραση πάνω. Δεν δίνουν άδεια δυστυχώς. Για να περάσει το δικό τους το σαπρό και το βρώμικο. Μετά πώς θα πιάσει η τηλεόραση μετά τη διά τους. Όλη τη βρώμικη δυσοδία αντιλέψεις μέσα. Τι είναι το θέμα. Σου να μπουν καλά μέσα, δεν θα βλέπουν οι άλλοι τα κακά. Δεν καλά. Και δικά μας θα κλείσουν μετά. Κανείς δεν πάει στο δικό σταθμό. Και να επιτρέπουν στις Μητροπολίτες να κάνουν σταθμούς. Δυστυχώς. Να, δημοκρατία και τι θες άλλο. Έτσι η δημοκρατία είναι. Να μην επιτρέπει να κινείσαι ελεύθερα. Παγορεύει να κάνουμε ένα σταθμό. Γιατί στην Αυστραλία είναι 20 σταθμοί. Όποιος έχει να κάνει σταθμό. Με την άλλη του κράτους, να κάνει, του λέει. Να πληρώσει όμως. Να πληρώσει. Να τα λέτε εσείς. Τα κόμματα μας που γίνεται σήμερα. Να μην επιτρέπει να κάνει σταθμό αυτό, τη τηλεοράσεις. Δεν θα έχει ο καθιότητα σήμερα σταθμό πάνω στην Ψόρενα. Δύο θα έχει, όχι αν είναι. Θα έχει. Δεν το επιτρέπουν δυστυχώς. Και αυτό που ακούτε σήμερα είναι Κυριακή, να ξέρετε πόσα πληρώνει ο Αρχιεπίσκοπος για να το βάλει αυτό το πράγμα μέσα. Και με το ζώο το κατάνε μέσα, ε. Δεινά τραβάει η εκκλησία μας σήμερα. Και δεν μιλάνε αυτοί. Ας είναι όμως, καλό είναι αυτό που λες Μαρία. Δεν είναι άσχημο να το κάνετε όμως. Το κάνετε. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε, παιδάκι μου, οτιδήποτε καλό είναι καλό. Ή από το τηλεόραση το βλέπεις. Ή από το ραδιόφωνο το ακούς. Ή στο κινηματογράφο το βλέπεις. Καλό, καλό είναι. Ναι, είναι άσχημο, καλό είναι. Τώρα διαφημίζει τηλεόραση ταινίες του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο άσοδος μας ξαναγυρίζει. Γιατί φεύγουν τα παιδιά από τα σπίτια μας. Δεν ξέρω. Πάντως, ο Απόστολος Βαρνάβας είναι... Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι κάποιος Κύπριος, ο οποίος είναι εφοπλιστής. Και ο οποίος άνθρωπος προσφέρει ένα καράβι τα έσοδα του χρόνου, μόνο και μόνο για να δίνει έντυπα, ταινίες, τέτοια πράγματα, βιβλία, μόνο και μόνο δωρεάν αυτά όλα, για το καλό των χριστιανών. Τα έσοδα αποστόλια ενός πλοίου τα χαρίζει ο άνθρωπος μόνο και μόνο για να βιώνει αυτά τα καλά πράγματα. Πολλά καλά πράγματα. Έτσι μπορεί, τόσο μπορεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Λοιπόν, μακάρι να το κάνουν όλοι έτσι, που έχουν και τα πετάνε από εδώ και από εκεί, στα σκυλιά. Καλό είναι, ευλογία Θεού είναι. Αλλά και εσείς τι κάνετε, μόνο περιμένετε από το δεσπότη. Φωνάξτε εσείς μεταξύ σας. Βάλετε μεταξύ τις γονείς τις φωνές. Μας πήρε φάλαγγα ο διάολος. Τα παιδιά μας τα χάσαμε. Πήγατε στη Μετρόπολη να φωνάξετε, να σηκώνετε όλοι μαζί. Δεν πήρε κανείς. Μα μακριά τι να κάνουμε, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Δεν ξέρω, όποιος πονάει πηγαίνει. Όποιος δεν πονάει δεν πηγαίνει. Και απόψε, ήρθες το πέρα από την Αλεξανδρούπολη, γιατί ήρθες το πέρα για πλάκα. Και το σπίτι σου άφησες και τα πάντα άφησες. Γιατί, οφειλήσει κάπως, έστω και λιγάκι που λέμε. Να περάσει ένα βράδυ, προσδόξα να φύγει την ψυχή σου. Γιατί δεν πάτε εκεί πέρα να φωνάξετε. Γιατί βγήκατε παράλληλα στον δρόμο μέσα και κάνατε πορεία για την ειρήνη του κόσμου. Δεν πήγατε με το σπάτι μαζί. Ή δεν πήγατε. Άμα δεν πήγες εσύ, πήγαινε άλλο. Δεν κάνε πορεία για την ειρήνη. Που γιώτε κάτω στην Φασαρία με το... Πού είσαι στην Αιθιοπία, γιώτε πού είσαι στην... Στο... Άλλο κοινό εκεί πια είναι η ειρήνη.
Για αυτούς που πήγαινε σφαγές κάτω και πήγαινε να ερνεύσουν τα πράγματα. Δεν ναι, ξέρω κάπου γιατί. Εγώ δεν προσέχω τα πράγματα, αλλά ακούω από εδώ πήγαινε. Κάνουμε πορεία για την ψυχή μας, όχι για τους άλλους που σκοτώνονται με τα πόδια με τα όπλα τους. Αφού είναι δύο ανώτερες, μεγάλες δυνάμεις και ένα πουλάει πολεμβόδια και άλλο πουλάει πολεμβόδια. Και σκοτώνονται οι Έλληνες με τους Τούρκους, ξέρω εγώ, ή με τους άλλους. Πάμε να κάνουμε για αυτούς ειρήνη. Ε, όχι δα. Αφού εμείς φαγωνόμαστε μεταξύ μας, θα κάνουμε για τους άλλους ειρήνη. Πορεία ειρήνης. Γίνονται αυτά όμως. Αλλά πηγαίνετε. Φωνάξτε, ξέρω εγώ. Ότι είναι καλό, είναι καλό. Κάτι το παιδιά, τα παιδιά μας κάτι να δουν τουλάχιστον. Γιατί μην πας εκεί, μην κάνεις εκείνο, μην βλέπεις αυτό. Σου είναι άνθρωπος. Αφού εσείς τα κάνετε και τα βλέπετε, γιατί δεν τα βλέπω κι εγώ. Παιδί είναι αυτό. Του δίνουμε τίποτα να φάει το παιδί μας. Έτσι, ξέρω ακόμα δεν του δίνουμε κάτι να φάει. Και εμείς δεν πατάμε και σωστά. Και τα παιδιά προβληματίζονται. Τι φυσικό είναι. Γι' αυτό λέει με τα μούτρα, άντε και πέφτουν και γκρεμίζονται μετά. Δεν έχουν τίποτα να κρατήσουν. Γιορτή της γυναίκας. Δεν μου λες, σημειώνω σε διακόπτω μια στιγμή. Πότε η γιορτή του άντρα? Ωραία αυτό που το είπε. Για συνέχισε. Για συνέχισε. Αλήθεια. Α, μόνο γυναίκες. Αμά. Και εσύ σου είναι μαζί. Και εσύ Μαρία σου είναι μαζί. Δεν είσαι και εσύ μαζί. Δηλαδή, τι ήταν εκεί πέρα. Γιατί. Καλά, χωρίς άντρες. Ε. Ωραία. Δηλαδή ο άντρας δεν έχει γιορτή και δεν μπορείς να γίνει γιορτή. Τι ωραία πράγματα. Κοίταξε να δεις, τώρα δεν υπάρχει παρεξία, γιατί όλο μόδες είναι τώρα. Έβγες. Μόδα αυτή, μόδα η άλλη, όλο μόδες. Και έτσι δεν γίνεται. Αλλά από το σημείο του έκανε εντύπωση που ήταν όλες γυναίκες και χορεύαν και διασυράζαν, λέει όλες μόνες τους. Τις πήγαν οι άντρες τους. Α. Εσύ δεν σε βγει ο Παναγιώτης. Δεν σε βγει, μπορεί να σου είπε και να πας, αλλά εσύ δεν ήθελε να πας, ε. Δεν σε είπε τίποτα. Ακούς, Χριστόφορε, εσύ την πήγες στη σταυρό στον χορό. Ε. Δε. Δε. Ήταν η γυναίκα ταξιτζής. Αμπάτυπα. Α, εσύ τη θαυρό δεν συστέρεσαι από το χορό δηλαδή. Πώς την είπε? Έτσι, μπράβο. Ναι. Ο Σιμεώνα είναι και στην Ντομπέ εκεί πέρα. Εκεί και. Τα λέει από κοντά όλα και είναι. Τηλεόραση έχει πει ο Σιμεώνα εκεί πέρα. Κι όμως και εκεί πάει η γυναίκα, αυτή που πάει βεβαίως, και πάλι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μου είπε κάποιος προχτές που ήρθε εδώ πέρα, κάποιος έμπορος, πήγα μου λέει στην Αλεξανδρούπολη, βρίσκει κάποιο γνωστό μου έφορο, μου λέει, και κάθεσε εκεί πέρα, λίγο συζητάγαμε και ήταν πάλι εκεί, κοπέλες. Ουφ η μία, ουφ η άλλη, ουφ. Θα σκάσω η μία, δεν μπορώ η άλλη, θα ασφυξία. Και τους λέω εγώ, λέει, γνωστές, εάν εσείς πάρετε ασφυξία που κάθεσαι εδώ πέρα, εγώ τι να πάθω, σου λέει. Άνθρωπος. Εγώ τι να πάθω. Δεν λέω ποιος είναι, γνωστός που πέγα.